Είναι φανερό ότι με το νέο νομοσχέδιο αυτό η κυβέρνηση υλοποιεί κάθε απέτηση των επιχειρηματικών ομίλων, επιβεβαιώνοντας ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη προωθεί ακόμα μεγαλύτερη συμπίεση σε μισθούς και εργασιακά δικαιώματα, διάλυση του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος που παλεύει πραγματικά για τα συμφέροντα των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι όμως ξέρουν πολύ καλά ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη και η ευημερία του λαού δεν πάνε μαζί. Τα παραδείγματα που το επιβεβαιώνουν είναι πολλά σε όλους τους κλάδους. Για παράδειγμα, στον κλάδο του μετάλλου, ας ρωτήσει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη τι θα πει κερδοφορία στους εργαζόμενους της Σιδενόρ, που το καλοκαίρι δώσαν ένα δίμηνο αγώνας διεκδικώντας επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση να αυξήσεις σε κατεύθυνση ανάκτησης των απολειών που είχαν εδώ τις κρίσεις. Και ήταν όμως η απάντηση της εργοδοσίας, αρνήθηκε να δώσει πίσω έστω και ένα ευρώ από τις μειώσεις που είχε κάνει έως 25% τα χρόνια της κρίσης, τη στιγμή μάλιστα που η εταιρεία έχει επανέλθει στην κερδοφορία τα τελευταία δύο χρόνια. Ταυτόχρονα, ο μεγάλος αριθμός των εργατών αμείβεται με μισθούς κοντά στον κατώτερο, επανέρχεται η εργολαβοποίηση, αυξάνεται η πίεση για 12 ώρα. Τα ίδια συμβαίνουν και σε άλλες εταιρείες του κλάδου, από τις μικρότερες έως και τις μεγαλύτερες, όπως την Κλέμαν, τη μονοπωλιακή επιχείρηση που κατάφερε πολύ γρήγορα να ξεπεράσει την κρίση ήδη από το 2012, καταγράφοντας 6 χρόνια κερδοφορία. Ενώ ταυτόχρονα προχωρά σε επενδύσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ σε χώρες όπως την Κίνα, τη Ρωσία και τη Σερβία. Παρόλα αυτά όμως, ένας νέος εργαζόμενος στην Κλέμαν δεν αμείβεται με πάνω από 650 ευρώ μεικτά. Το τελευταίο διάστημα η εργοδοσία προχώρησε σε απολύσεις λόγω της μειωμένης παραγωγής, ανακοίνωσε υποχρεωτικά 9 ώρα σε τμήματα. Αυτό είναι το κατάλληλο επιχειρησιακό περιβάλλον που θέλει να διαμορφώσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Υπερκέρδη για τους καπιταλιστές, μειωμένα δικαιώματα για τους εργαζόμενους. Πατώντας πάνω σε όλες τις ανατροπές που επιβλήθηκαν με τα 3 κατά σειρά μνημόνια των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, οι νέες ενεργατικές διατάξεις έρχονται να διαμορφώσουν ένα μηχανισμό μόνιμη θωράκιση της κερδοφορίας του κεφαλαίου με ουσιαστικό καθορισμό των μισθών, με αποφάσεις του αστικού κράτους και με ενιαίο θερμοθετημένο κριτήριο της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων. Δηλαδή, η κυβέρνησή τους και οι εκάστοτε υπουργοί τους θα καθορίζουν τα πάντα. Θα ελέγχουν τα συνδικάτα, τις γενικές συνελεύσεις τους, τα θέματά τους, τις αποφάσεις τους. Σε λίγο θα κάνουμε πρόεδρο τον εκάστοτε υπουργό ή τον πρόεδρο του ΣΕΒ. Οι ομοσπονδίες, τα εργατικά κέντρα και τα συνδικάτα που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ συνεχίζουμε με μεγαλύτερη δύναμη, μαχητικότητα και αποφασιστικότητα τη δράση μας ενάντια στο κατάπτυστο αυτόνομο σχέδιο, διεκδικώντας σύγχρονους όρους δουλειάς και αμοιβής. Πατάμε πάνω στις κινητοποιήσεις που πρωτοστατήσαμε για να οργανωθούν το προηγούμενο διάστημα με κορύφωση τις δύο απεργιακές μάχες της 24 του Σεπτέμβρη και 2 Οκτώβρη που πέταξαν στα σκουπίδια τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης και των εργοδοτών να περάσουν τα νέα εργατικά μέτρα χωρίς να κουνηθεί φύλλο. Θυμίζουμε τον βρώμικο ρόλο που έπαιξαν οι εργατοπατέρες της ΓΕΣΕ και λαγός σε αυτούς η πλειοψηφία του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Αφού δεν κατάφεραν να ματαιώσουν την απεργία στις 24 του Ιανουαρίου, παίζοντας το κρυφτό με τις ημερομηνίες, έδεσαν νέα ημερομηνία στις 2 δεκάτου, νομίζοντας ότι θα μας εκθέσουν. Αποδείξαμε ότι το πόη μας είναι πολύ πάνω από ένα καυγά για ημερομηνίες. Ότι όλους εμάς μας νοιάζει πώς θα οργανωθεί πάλι, πώς θα δυναμώσει η συζήτηση στους χώρους δουλειάς. Δεν ήθελαν αγωνιστική απάντηση, δεν ήθελαν απεργία, δεν ήθελαν εργατικές κινητοποίησεις με περιεχόμενο κόντρα στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Μια ηγετική ομάδα φάντασμα από τους εργασιακούς χώρους,
στα κλεισμένα του σαλόνια μια χούφτα δραστηριοκράτες που προσπαθούν να κρατήσουν από το λαιμό τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Οι απεργιακές συγκεντρώσεις και οι φωτογραφίες που είδαμε όλοι από την τελευταία απεργία αποδεικνύουν για ακόμα μία φορά ότι οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν ενεργά από καιρό τους έχουν γυρίσει την πλάτη. Στις περισσότερες πόλεις δεν πραγματοποίησαν ούτε καν απεργιακές συγκεντρώσεις, ενώ στη Θεσσαλονίκη μαζεύτηκαν κάτι λίγοι δεκάδες και αυτή τη φορά περπάτησαν και στους δρόμους. Ξέρουμε καλά ότι διατηρούνται μέσα από τους μηχανισμούς που στείνουν από τσοκοκάλεσμα προγραμμάτων κατάρτισης και άλλων κονδυλίων. Αυτοί είναι οι πραγματικοί επαγγελματίες συνδικαλιστές, τους οποίους τάχα ψάχνουν την κέντρο της Οδάγης. Είναι τα δικά τους παιδιά. Εμείς συνεχίζουμε με νέες κινητοποιήσεις, με νέες συγκεντρώσεις και απαιτούμε να πάρει τώρα πίσω η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το νομοσχέδιο Σκούπα για τους μισθούς των εργαζομένων και τις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Με το σύνθημα «Κάτω τα χέρια από τα συνδικάτα» διεκδικούμε σύγχρονους όρους δουλειάς και αμοιβής, ζωή με δικαιώματα. Δίνουμε τη μάχη της ενημέρωσης μέσα σε κάθε κλάδο και χώρο δουλειάς. Δυναμώνουμε το μαζικό και ενωτικό ρεύμα αντίστασης στην αντιλαϊκή επίθεση της κυβέρνησης και των επιχειρηματικών ομίλων. Το Συνδικάτο Μετάλλου Κεντρικής Μακεδονίας το επόμενο διάστημα θα πρωτοστατήσει για κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα των μεταλλεργατών. Θα συνεχίσει την ενημέρωση για τις νέες διατάξεις που θα φέρει το πολυνομοσχέδιο εις βάρος μας. Με πλούσιο σχέδιο δράσης θα προχωρήσει σε παρεμβάσεις και εξορμήσεις στα εργοστάσια. Στην ίδια κατεύθυνση καλούμε κάθε εργαζόμενο να συμμετέχει στις μαζικές συλλογικές διαδικασίες για συζήτηση και απόφαση αγωνιστικής δράσης. Καλούμε όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να πάρουν τα αναγκαία μέτρα για τη συζήτηση μέσα στους χώρους δουλειάς και τους κλάδους για γενικές συνελεύσεις παντού που να είναι μαζικές, μαχητικές για να οργανώσει την πάλη για την κλιμάκωση του αγώνα. Να αξιοποιήσουμε το βασικό μας όπλο, τις συλλογικές διαδικασίες που η κυβέρνηση και η εργοδοσία θέλουν να χτυπήσουν. Οι εργαζόμενοι να μην δείξουν καμιά ανοχή, καμιά αναμονή στα αντεργατικά μέτρα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, να μην υποκύψουν σε κανέναν εκβιασμό. Ο μόνος ρεαλισμός είναι η προσπάθεια με όλες μας τις δυνάμεις να οργανώσουμε την πάλη μας, διεκδικώντας να γίνουν πράξη οι σύγχρονες ανάγκες μας. Συναδέλφες και συνάδελφοι, δεν μπορούμε να μείνουμε απαθείς μπροστά στο έγκλημα των υπεριαλιστών στην περιοχή της Συρίας. Μια ακόμα εισβολή έρχεται να προσθεθεί στα βάσανα του Συριακού λαού που στενάζει 8 χρόνια τώρα από τον υπεριαλιστικό πόλεμο των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών και αντιθέσεων ανάμεσα στη ΣΥΠΑ, τον ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη Ρωσία, την Κίνα και με τη συμμετοχή βέβαια δεκάδων κρατών για την κυριαρχία στη μεγάλη γεωστρατηγική σημασία περιοχή Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής. Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας και καλούμε τον λαό μας σε ετοιμότητα και επαγρύπνηση για την επικίνδυνη αυτή εξέλιξη που ανοίγει τον αστό του αιώνου για τους λαούς στην ήδη έμπλεκτη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η νέα αυτή επίθεση στη Συρία έρχεται να προσθεθεί στην κλιμάκωση της ευθετικότητας της τουρκικής αστικής τάξης, δημιουργώντας νέο κύμα προστίγων και καταδεικμένων από το πολεμικό μέτωπο. Η εξέλιξη αυτή εκθέτει τόσο την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όσο και όλους όσους έτρεξαν να πανηγυρίσουν για την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Αθήνα και για την ανανέωση της συμφωνίας της βάσης. Καταρρίπτονται στην πράξη ο επικίνδυνος επισυχασμός που καλλιεργεί η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα, καθώς και τα επιχειρήματα περί προστασίας που θα παρέχουν στη χώρα μας η ΗΠΑ από την τουρκική επιθετικότητα. Και από τη σημερινή μας συγκέντρωση πρωτοφωνάζουμε
καμιά αναμονή, κανένας ενθουσιασμός. Δυναμώνουμε την αντιυπεριαλιστική πάλη. Καταδικάζουμε την επίδεση της Τουρκίας στη Συρία με την κάλυψη της ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καμιά εμπλοκή της Ελλάδας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Να είμαστε όλοι σε ετοιμότητα. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους πρόσφυγες που θα μεταφερθούν στην υπηρετική χώρα. Αρκετές χιλιάδες θα έρθουν και στην περιοχή μας. Να παλέψουμε για ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης στα κέντρα κράτησης. Για να προχωρήσουν άμεσα όλες οι οικογενειακές επανενώσεις, εξετάζονται τα αιτήματά τους για να πηγαίνουν στις χώρες πνευματικού προορισμού. Στηρίζουμε τα αιτήματα των εργαζομένων στα κέντρα φιλοξενίας που είναι κακοπληρωμένοι με την ομοιρία των συμβάσεων, δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει αύριο. Προβάλλουμε το αίτημά τους για μόνιμη και σταθερή δουλειά και όλα τα μέτρα υγιεινής και προφύλαξης που χρειάζονται. Δυναμώνουμε την πάλη μας ενάντια στον υπεριαλισμό, ενάντια στο σάφιο εκμεταλλευτικό σύστημα που γεννά τη φτώχεια, την εξαλείωση, τους πολέμους και την προσφυγιά.